Να σας πω δύο λόγια για μένα, ότι έχω σπουδάσει αγροτική οικονομία. Είμαι η Μαρία Γιαλεμπάκη και ήταν μεγάλη τύχη αυτό, διότι κάπως έτσι οδηγήθηκα στη γνωριμία μου με το Στέργιο. Κάπως έτσι πήραμε έναν άλλο δρόμο. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε ανθρώπους από δύο ιστορικούς τόπους, αντίστασης και ελευθερίας. Μιλάω για τα Άγραφα και τη Δυτική Μακεδονία. Η πρώτη από τις δύο εισηγήσεις έρχεται από την Κεντρική Ελλάδα και από την Νότια Απόλυξη της Πίνδου. Ο αγώνας για την υπεράσπιση των αγράφων από τη Σοφία Ζυγογιάννη, η οποία είναι μέλος της Πρωτοβουλίας Αθήνας για την προστασία των αγράφων και συμμετέχει επίσης στην Επιτροπή Αγώνα των Αγραφιωτών. Σοφία, στείλω. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ήθελα να πω αρχικά ότι τα Άγραφα είναι ένας από τους εμβληματικούς αγώνες, αλλά υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα εμβληματικοί αγώνες, όπως και από τη Δυτική Μακεδονία που είμαστε σε αυτό το τραπέζι εδώ. Στη θέση μας θα μπορούσε να είναι από κάποια άλλη περιοχή. Απλά τυχαίνει να είμαστε εμείς αυτή τη στιγμή εδώ. Λίγο να συνδέσω, ήθελα πριν προχωρήσω αυτά που είπαμε προηγουμένως και που υπόθηκαν και για το Βασίλειο. Ήθελα να πω ότι βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο για τους αγώνες, ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη καταστολή, υπάρχουν σε έξαρση όλες αυτές οι ενεργειακές δραστηριότητες. Έχουμε τα γεγονότα με τις πλημμύρες στη Θεσσαλία. Είναι αρκετά ένα κομβικό σημείο για το οποίο θα πρέπει όλοι να αναλογιστούμε τι θέση θα πάρουμε, ποιες ευθύνες έχουμε κι εμείς και ποια συμμετοχή. Αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν αγώνες και αγωνιστές που δουλεύουν αφιλοκερδώς, εθελοντικά, σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο για χρόνια ολόκληρα. Πέρα από τη δουλειά που μπορούν να κάνουν άλλοι που ασχολούνται με το θεσμικό αγώνα, άλλοι με τον κινηματικό αγώνα, άλλες ομάδες και με τις δύο πτυχές του αγώνα μας, έχει φτάσει αυτό σε ένα σημείο οριακό. Δηλαδή, αυτό που θέλω να σας σχόλιο είναι ότι πλέον χρειάζεται η συμμετοχή όλων μας. Χρειάζεται να στρέψουμε το βλέμμα μας στον τόπο που κατοικούμε, στον τόπο καταγωγής μας, για παράδειγμα, να μάθουμε από τι απειλείται, να έχουμε συμμετοχή σε όλες αυτές τις ομάδες και τις συλλογικότητες και να μπούμε κι εμείς μπροστά με όποιο τρόπο μπορούμε και σίγουρα σε κινηματικό επίπεδο. Γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να αφήνουμε πλέον το βάρος σε άλλες πλάτες. Ούτε το ξύλο σε άλλες πλάτες και σε άλλα πλευρά. Αυτό μας αφορά πραγματικά, μας αφορά όλους και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Πέρα από τους ανθρώπους που στοχοποιούνται και σέρνονται στα δικαστήρια ή τους ξυλοκοπούν, στη θέση τους θα μπορούσαμε να είμαστε κι εμείς. Ή είναι αυτοί και μας εκπροσωπούν. Νομίζω ότι είναι η στιγμή να διώξουμε το φόβο που προσπαθούν να μας φυτρώσουν και να αναλάβουμε την προσωπική μας ευθύνη απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Και νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα στάδιο που πλέον έχουν τα κινήματα, οι άνθρωποι που είχαν αυτά τα αντανακλαστικά σε όλη την Ελλάδα, έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Υπάρχουν νήματα που ενώνουν τους ανθρώπους και σταδιακά ο ένας έχει δώσει τη γνώση στον άλλον. Υπάρχουν αλυσίδες από ανθρώπους που έχουν συνδεθεί.
Και είμαστε πλέον σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση, ώστε να μπορούν να έρθουν και σε αυτόν τον αγώνα πανελλαδικά και άλλοι άνθρωποι. Αν θέλουμε να έχουμε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα και το να τους αποτρέψουμε. Γιατί τα σχέδια που προφανώς τα έχετε μάθει ότι ενεργειακά, για παράδειγμα, τη σχεδιάζουν για όλη την Ελλάδα, δεν θα σταματήσουν αν δεν βρουν ένα ενωμένο μέτωπο, ένα συλλογικό μέτωπο μπροστά τους. Όση προσπάθεια να κάνουν και μεμονωμένες ομάδες στις συλλογικότητες. Αυτό θα ήθελα, θα προσπαθήσω να είμαι μετά κάπως πιο σύντομη και να ρωτήσετε και στο τέλος ό,τι άλλο θέλετε. Θέλω να σας διαβάσω ένα κείμενό μας που είχαμε βγάλει τον Ιανουάριο του 2022 και μετά θα σας πω λίγο και για το ιστορικό των αγράφων, του αγώνα των αγράφων. Λοιπόν, το κείμενο κυκλοφορείται «Κανένα βουνό ανυπεράσπιστο, η ζωή στα άγραφα έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον». 3,5 χρόνια πριν, όλα φαινόντουσαν ήδη δρομολογημένα. Οι εταιρείες με την κυβερνητική αποδοχή και συνένεση λάμβαναν τη μία διοδότηση μετά την άλλη. Έστειναν ένα δίκτυο δημοτικών παραγόντων στα χωριά και υπόσχονταν μια θέση εργασία security στους λιγοστούς ανθρώπους που έχουν μείνει στα απόμερα χωριά και στους συνοικισμούς των αγραφιώτικων βουνών. Η πληθυσμιακή ερήμωση της περιοχής και το χτύπημα που δέχτηκε από την οικονομική κρίση, μια λανθασμένη αντίληψη που υπήρχε περί τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής, έφεραν το επόμενο βήμα. Έναν σχεδιασμό λιγοστών εταιριών και υπηρεσιακών συνεργατών τους για τη λαιλασία της περιοχής των αγράφων, όπως και όλης της υπόλοιπης χώρας, αφήνοντας απ' έξω ελάχιστες εξαιρέσεις τουριστικών προορισμών πλουσίων, με την κατασκευή ενεργειακών βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Στα καφενεία των χωριών και στις αυλές των σπιτιών, οι λιγοστοί άνθρωποι, οι οποίοι ξεκίνησαν τον αγώνα για να σταματήσει αυτή η ανίποτη καταστροφή, άκουγαν από τους μεγαλύτερους που δεκαετίες τώρα έχουν δει τόσους και τόσους κόπους, ελπίδες και θυσίες να ματαιώνονται, ότι έχουν πια μπει οι υπογραφές και πως ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Όμως ο αγώνας για την προστασία των αγράφων εξ αρχής είχε 3 βασικά γνωρίσματα. Να είναι επίμονος, να δίνει βάση στη γνώμη και την παρουσία των ανθρώπων που κατοικούν ή κατάγονται από αυτά τα μέρη ή απλά αγαπάνε αυτά τα βουνά σαν είναι δικά τους μέρη και τρίτον, να ψάχνει πάντα τους τρόπους ώστε να είναι ένας αγώνας ενωμένος. Μέσα σε αυτά τα 3,5 χρόνια, γεμάτα με συνεχείς δράσεις, καταγγελίες, δικαστικές προσφυγές και πολλές πεζοπορίες στα βουνά, κυριολεκτικά χιλιάδες άνθρωποι από άκρη σ' άκρη της χώρας βίωσαν το μεγαλείο των αγράφων και συνδέθηκαν με την ιστορία τους, την περασμένη αλλά και την τωρινή. Σιγά σιγά οι κουβέντες στις πλατείες των χωριών άρχισαν να παίρνουν άλλη τροπή. Τα οποιαδήποτε επιχειρούμενα χωματουργικά ή κατασκευαστικά έργα εντός εισαγωγικών συνεχώς έβρισκαν και βρίσκουν μπροστά τους ανθρώπους να προσπαθούν να τα σταματήσουν. Η εξέταση των αδειοδοτήσεων βρίσκει διαρκώς όλο και περισσότερες αντιρρήσεις από τους τοπικούς φορείς και τους πολίτες. Και ανάπτυξη συνείδησης για το τι έπεται να συμβεί στα άγραφα, αν τους αφήσουμε να εφαρμόσουν τα σχέδιά τους, όπως αυτά αποτυπώνονται στο χάρτη της ΡΑΕ, έφερε αλλαγή ακόμα και στους συσχετισμούς δυνάμεων στον αυτοδιοικητικό τομέα. Καταστρεπτικές επεμβάσεις των εταιριών έχουν σταματήσει στην πράξη με τη δικαίωση επώνυμων καταγγελιών αλλά και τη διαρκή παρουσία εκατοντάδων ανθρώπων στο βουνό. Ωστόσο, η ενεξελίξη μετατροπή της περιοχής του Τυμπάνου Αργυθέας σε ένα απέραντο εργοτάξιο για την κατασκευή υποσταθμού της ΔΕΗ και εγκατάστασης ανεμογεννητριών είναι μια πληγή που ανοίγει όλο και περισσότερο και που οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς και εταιρείες επιχειρούν να κακοφορμήσει τελείως για να αλωθούν και τα υπόλοιπα βουνά. Η πρόσφατη απόρριψη της τροποποίησης της μελέτης περιβαλλοντικών όρων των εταιριών για την ισοπαίδωση βουνοκορφών με την κατασκευή 2 ολικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην ιστορική Νιάλα και στο Βοηδολίβαδο, κατόπιν πολλών κινητοποιήσεων και γραπτά διατυπωμένων αντιρρήσεων χιλιάδων πολιτών, έδειξε ότι μπορούν να υπάρξουν κερδοφόρες μάχες. Μεταξύ όλων αυτών των κινητοποιήσεων, πολύ σημαντική ήταν και εκείνη στις 22 Αυγούστου του 2019, έξω από το Δημαρχείο της Καρδίτσας. Εκεί, σε μια σκανδαλώδη προσπάθεια, μόλις μία μέρα πριν τη λήξη της θητείας του, ο πρώην Δήμαρχος επιχείρησε να περάσει από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου την παραχώρηση εκτάσεών του για την κατασκευή πυλώνων που θα κατέβαζαν το ρεύμα από τις ανεμογεννήτριες, που επρόκειται να μπουν στην Νιάλα και στο Βοηδολίβαδο, προς το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο στα Παιδινά. Η συγκέντρωση κατοίκων από την Καρδίτσα, τα χωριά των Αγράφων και τις άλλες πόλεις του Θεσσαλικού κάμπου χτυπήθηκε από τις δυνάμεις των ΜΑΤ, με ρήψη μάλιστα δακρυγόνων, αλλά ο σκοπός τους τελικά δεν επετεύχθη. Για τα γεγονότα αυτά, απαγγέλθηκαν κατόπιν εορτής κατηγορίες σε 4 από τους συμμετέχοντες στη συγκέντρωση, οι οποίοι και τελικά αθώθηκαν.
Αυτές όμως δεν είναι οι μόνες διώξεις. Με απεγγελθήσεις κατηγορίες που φτάνουν στους τόπους κατοικίας τους, επιχειρείται το τράβηγμα στα δικαστήρια κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι δεν ξεπουλάνε ούτε τον τόπο τους ούτε τη συνείδησή τους, καθώς και ανθρώπων που αγωνίζονται για την προστασία των αγράφων. Ωστόσο, ό,τι φαινόταν δρομολογημένο πριν 3-4 χρόνια για τα άγραφα, σήμερα έχει σταματήσει να δείχνει έτσι. Το μήνυμα έχει πλέον δοθεί. Όπου οι κινήσεις των συλλογικοτήτων, των συντονιστικών και των επιτροπών έχει συναντηθεί με την βούληση των τοπικών φορέων και αυτοδιοίκητων οργάνων, τα σχέδια για άλλωση των αγράφων βρίσκουν αδιάρρηκτο τοίχο. Έχει πλέον δηλαδή επιτευχθεί αυτό που φάνταζε αδύνατο, ακριβώς γιατί δεν θα μπορούσε να υπάρξει καμία παράδοση αμαχητή απέναντι στο αδιανόητο που επιχειρούν να επιβάλλουν οι εταιρείες και το νέο εν τέλει παρασιτικό και γκρίζο αφήγημα της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης. Όμως συνέβη και κάτι άλλο πολύ χειρότερο για τους σχεδιασμούς τους. Τα άγραφα άρχισαν να νοηματοδοτούν και πάλι, να νοηματοδοτούνται και πάλι ως σημείο αναφοράς, ως τόπος προορισμού, ως τόπος που αξίζει να αγαπάς και να βρίσκεσαι εκεί. Αυτό κάνει τους ανθρώπους να θέλουν να υπερασπιστούν αυτά τα βουνά με ακόμα μεγαλύτερη θέρμη. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο για τα άγραφα, συμβαίνει για πολλά βουνά και ποτάμια σε όλη τη χώρα, όπου νέοι άνθρωποι συνειδητοποιούν τη ζωοδότα αξία τους και φτάνουν ακόμα και στο σημείο να ανανοηματοδοτούν την ίδια τους τη ζωή, έχοντας σημαντική επίδραση το βίωμα και ανάμνηση αυτών των τόπων. Ο αγώνας για την προστασία των αγράφων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι εταιρείες και οι συνέτεροι τους σε διάφορες κυβερνητικές θέσεις και κρατικούς οργανισμούς δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν εύκολα τα σχέδιά τους για την επιδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση κερδοφορία, μετατρέποντας όλη τη χώρα σε έναν ενεργειακό Ελντοράντο. Ωστόσο, όλα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα με τα διεθνή παιχνίδια αύξηση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και γενικότερα της ενέργειας δείχνουν ξεκάθαρα πως το αφήγημα της πράσινης ανάπτυξης δεν έχει καμία απολύτως σχέση ούτε με την ευμερία των τοπικών κοινωνιών, ούτε με την ενεργειακή αυτοδυναμία της χώρας. Ο αγώνας για την προστασία των αγράφων είναι ένας αγώνας για τα βουνά που αγαπάμε και που για αρκετές και αρκετούς από εμάς αποτελούν μέρος της μνήμης μας, αλλά και των ονείρων μας. Πέρα από αυτό όμως, ο συγκεκριμένος αγώνας, διαδραματιζόμενος στην καρδιά της μεγάλης οροσειράς της Πίνδου, πιστεύουμε πως κατέχει ένα νευραλγικό σημείο στη μάχη για την κατάρρευση της επιχείρησης λαιλασίας της γης και των νερών. Καλούμε όλες και όλους όσους κατάγονται ή έχουν σύνδεση με έναν τόπο να μην τον αφήσουν έρμεο στα χέρια των εταιριών και κάποιων παραγοντίσκων που εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα. Η ανάδυση κοινοτήτων των αγώνα σε τόσες και τόσες περιοχές τα τελευταία χρόνια και η σύνδεση όλων αυτών των αγώνων με σκοπό να ανατραπεί η κοινωνική ερήμωση και να αναγεννηθεί η ζωή είναι ο μόνος δρόμος για να βρεθεί πάλι το φως για τους ανθρώπους και όχι το χρήμα για τις εταιρείες και κάποια λίγα ανώτερα εταιρικά στελέχη. Καλούμε τους κατέχοντες τους κυβερνητικούς τόκους, τους αρμόδιους κρατικούς οργανισμούς και τις εμπλεκόμενες εταιρείες να αποσύρουν όλα τα σχέδιά τους για βιομηχανικές εγκαταστάσεις ενεργειακού χαρακτήρα στα άγραφα και σε όλη τη ραχοκοκαλιά της Πίνδου, το να γεμίζεις παντού και χωρίς καμία σοβαρή χωροθέτηση τα βουνά με ανεμογεννήτριες, τα ποτάμια με υδροελεκτρικά φράγματα και τα χωράφια με φωτοβολταϊκά δεν είναι ενεργειακή πολιτική, είναι απλά αρπαχτή. Καλούμε τις αρμόδιες αρχές να αποσύρουν άμεσα όλες τις διώξεις που έχουν ασκήσει εναντίον εκείνων που είχαν και έχουν ενεργό συμμετοχή σε κινητοποιήσεις κατά της λαιλασίας των αγράφων. Τους καλούμε να κάνουν το ίδιο και για άλλες ανάλογες περιπτώσεις, Κεφαλονιά, Τίνος και αλλού. Οποιαδήποτε προσπάθεια δίωξης των αγώνων αυτών απλά ρίχνει περισσότερο λάδι στη φωτιά που ήδη έχει ανάψει. Αυτό ήταν ένα κείμενο που είχαμε γράψει τον Ιανουάριο του 2022. Είναι από την Επιτροπή Αγώνα Γραφειοτών και την Πρωτοβουλία Αθήνας για την Προστασία των Αγράφων. Θα διαβάσω 2-3 κείμενα που σηματοδοτούν κάπως τον αγώνα για να καταλάβετε λίγο την πολυπλοκότητα του θέματος και από ότι σε αυτές τις διεκδικήσεις έχουν εκδηλώσει την άποψή τους από διάφορες τοποθετήσεις. Για παράδειγμα, στην αρχή όταν το 18, τον Ιούλιο του 18, όταν πρωτομάθαμε ότι μπήκαν οι τελικές υπογραφές για την Νιάλα και το Βοηδολίβαδο, ο Γιάννης Καστρίτσης, είναι ζωγράφος, δημότης της Δάφνης Αγράφων και επίκουρος καθηγητής στη Σχολή Καλών Τεχνών στη Φλόρινα, έγραψε ένα άρθρο που το έλεγε «Αισθητική του τοπίου». Το αναφέρω και αυτό, γιατί δεν είναι δευτερεύον και αυτή η προσέγγιση,
Απλά θέλω να δείξω ότι πέρα από ό,τι καταθέσεις μπορούμε να κάνουμε σε επιχειρήματα περιβαλλοντικά, σε περιβαλλοντικό επίπεδο, κινηματικά, υπάρχει και αυτή η πτυχή. Λοιπόν, αναφέρει. Αλήθεια. Ποιον ενδιαφέρει στις μέρες μας η ακαιρεότητα της φύσης και πολύ περισσότερο αυτό που θα λέγαμε η αισθητική του τοπίου. Η αισθητική ανάγνωση της φύσης είναι ιστορικά και ιδεολογικά προσδιορισμένη και ξεκινά όταν ο άνθρωπος, αποδεσμευμένος από τον καθημερινό πρακτικό βίο της επιβίωσης, έχει τη δυνατότητα να ταινίσει τη φύση χωρίς καμία σκοπιμότητα και κέρδος, παρά μόνο την αισθητική απόλαυση και την εσωτερική του πληρότητα. Η πλειονότητα των ανθρώπων που έζησαν και ζουν μέσα στη φύση την προσλαμβάνουν με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο από αυτόν του αποστασιοποιημένου επισκέπτη παρατηρητή. Για αυτούς η φύση ήταν μέρος της καθημερινότητάς τους και έπρεπε εκ των πραγμάτων να συνεργάζονται μαζί της αν ήθελαν να επιβιώσουν. Το αποτέλεσμα αυτής της αμοιβαιότητας ήταν ο άνθρωπος να ζήσει στη μακραίωνη ιστορία του με μια ισορροπημένη σχέση με το φυσικό του περιβάλλον. Σημαντικό στοιχείο του τοπίου είναι ότι έχει τη δυνατότητα διαρκώς να μεταμορφώνεται, να μας εκπλήσει. Το ίδιο τοπίο δεν μπορούμε να το ξαναδούμε ποτέ. Τα άγραφα κάθε μέρα είναι και διαφορετικά. Άλλα βουνά. Γι' αυτό μας γεννάται και μας ξαναγεννάται η επιθυμία να ανεβαίνουμε και για να τα απολαμβάνουμε. Σαν ένα πίνακα ζωγραφικής που θέλουμε να το ξαναβλέπουμε ή ένα καλό τραγούδι που θέλουμε να το ξανακούμε. Το βουνό, οι κορφές, πάντα περιείχαν ένα συμβολισμό για τον άνθρωπο. Δεν είναι τυχαίο ότι σε πολλές θρησκείες ήταν τόπος κατοικίας των θεών, περιείχαν μυστήριο, ήταν το απόρθητο σημείο, ένας τόπος προσκυνήματος. Ήταν ο συμβολικός στόχος της πνευματικής, προσωπικής και συλλογικής ανύψωσης. Για να φτάσει κανείς στην κορφή, έπρεπε σωματικά και πνευματικά να κοπιάσει, να κάνει θυσίες, να αποδεχθεί τη θνητότητά του. Στα δειγματικά μας τραγούδια, οι κορφές είναι ο προνομιακός τόπος των αετών, το σημείο που ο άνθρωπος πάντα ζηλεύει και προσδοκά να φτάσει. Στερώντας από τον αετό την κορφή του, ο άνθρωπος αυτοτραυματίζεται και ο ίδιος. Ο πληγωμένος αετός των δημοτικών τραγουδιών είναι ταυτόχρονα και ο τραυματισμένος έκπτωσος άνθρωπος. Γι' αυτό οι κορφές πρέπει να μένουν αλόβητες στους αιώνες, σημεία προς μία ενδυνάμει κατάκτηση. Με την τοποθέτηση σιδερένιων τεράτων στις κορφές των βουνών, άνω των 100 μέτρων χάνεται το μέτρο, η κλίμακα, απομαγεύονται οι κορφές, ο άνθρωπος υποβιβάζεται σε κοιλίδα. Ο άνθρωπος των ημερών μας, το όνομα της κυριαρχίας και της εκμετάλλευσης της φύσης, χωρίς μέτρο και σχέδιο, θεωρεί ότι η φύση είναι χειραγωγήσιμη και ότι έχει την απόλυτη κυριαρχία. Όμως τα πράγματα δεν ήταν πάντα έτσι. Για αιώνες ο άνθρωπος έζησε σε μια σχέση συνεργασίας και αμοιβαιότητας με το φυσικό του περιβάλλον. Οι άνθρωποι που έζησαν στον ορεινό όγκο των αγράφων αγάπησαν και συνεργάστηκαν με αυτόν τον σκληροτράχυλο τόπο. Τον τόπο τους τον έκαναν τραγούδια για να παλύνουν τον κόπο και τον πόνο τους και μας τον παρέδωσαν ακέραιο. Σήμερα, για γνωστούς λόγους που δεν είναι του παρόντος, ο θνίσκον αυτός τόπος ρήμαξε. Κάποιοι αποφάσισαν τώρα, που είναι ευάλωτος, να τον βγάλουν στο σφυρί, να τον ξεπουλήσουν, πράγμα που δεν το αποτολμούσαν χρόνια πριν όταν ο τόπος ήταν ζωντανός. Όταν ο πατέρας μου στα 88 χρόνια για πρώτη φορά μπήκε στο νοσοκομείο για μια επέμβαση, μου είπε ότι ήθελε να φύγει, να ξανεπιστρέψει στον τόπο του, στο χωριό, εκεί που τον γνωρίζουν οι πέτρες και τα δέντρα. Εμείς τι θα αφήσουμε στις επόμενες γενιές που θα θελήσουν να επιστρέψουν, να κατοικήσουν ή να επισκεφτούν αυτόν τον τόπο? Σιδερένια κουφάρια στις κορφές των βουνών. Η απόφαση της κυβέρνησης και του πρώην Δημάρχου Αγράφων να υπογράψουν την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στα αλπικά τοπία των Αγράφων, δηλαδή να καταστρέψουν ένα μοναδικό τόπο, γεννά πολλά ερωτήματα. Ας μην αφήσουμε τους καλοθελητές της πράσινης ανάπτυξης να μείνουν στην ιστορία για την καταστροφή για πάντα ενός μοναδικού οικοσυστήματος, ενός από τα σημαντικότερα αλπικά τοπία και πολιτισμικά περιβάλλοντα της Ελλάδας, αλλά και του κόσμου. Στον τόπο που άφησαν τα ίχνη τους Ευγένιος ο Αιτωλός, ο Κατσαντώνης, στον τόπο της αντίστασης και της ελεύθερης Ελλάδας, αλλά και τον πιο σημαντικό, τον τόπο των πατεράδων μας, το ποιμενικού πολιτισμού, που μας τον παρέδωσαν ακέραιο. Είναι η Ιεροσυλία, ένα ενεξελίξει έγκλημα στη μνήμη όλων αυτών των ανθρώπων. Τα άγραφα ανήκουν σε όλο τον κόσμο και κανείς δεν έχει κάποιο προνομιακό ή διοκτησιακό καθεστώς. Ακόμη και αν το όφελος για το Δήμο ήταν μεγάλο, εννοεί τα αντισταθμιστικά, οφείλει να διαφυλάξει αυτή την κληρονομιά. Ας μου επιτραπεί να μιλήσω με τη διτή ιδιότητά μου ως δημότης Δάφνης, που έζησε και μεγάλωσε σε αυτόν τον τόπο, αλλά και ως ζωγράφος που αργότερα προσπάθησε με κάθε τρόπο μέσα από το έργο του να αναδείξει αυτόν τον τόπο και να τιμήσει τους ανθρώπους του. Με αυτή τη διπλή ιδιότητα θα ήθελα να απευθύνω έκκληση στον νυν Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων να πάρουν σαφή θέση ενάντια στο σχεδιαζόμενο έγκλημα. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι ανάπτυξης ενός τόπου.
Τα άγραφα που δημιουργήθηκαν πριν από 35 εκατομμύρια χρόνια πρέπει να μείνουν όπως είναι και να κρατήσουν ακέραια τη μορφολογία που ο χρόνος μίλεψε. Είναι πολύ πιο δύσκολο να δημιουργείς από το να καταστρέφεις. Το τοπίο που αντικρίζουμε απέναντί μας έχει τις ίδιες αναλογίες με αυτό που έχουμε μέσα μας. Αν το καταστρέψουμε, κάτι θα αλλάξει και εντός μας, αλλά τότε θα είναι πολύ αργά. Ωραία. Αυτό ήθελα να σας το διαβάσω. Δεν ξέρω αν σας φαίνεται κάποια προσέγγιση λίγο ρομαντική, αλλά τουλάχιστον προσωπικά μέσα στο πέρας αυτών των χρόνων που συμμετέχω σε αυτόν τον αγώνα, έχω δει πάρα πολλές προσεγγίσεις και επιχειρήματα και όλες είναι σωστές. Γιατί στην τελική, για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να πούμε γιατί έτσι πρέπει να είναι αυτά τα βουνά, να παραμείνουν έτσι, για αυτούς τους λόγους, για το τίποτα, για τα ζώα, για μας, για τη μνήμη μας. Απλά αναγκαζόμαστε να βρίσκουμε πολλαπλά επιχειρήματα, να αντικρούσουμε σε διαβουλεύσεις, για παράδειγμα, όλες αυτές τις καταπατήσεις των περιβαλλοντικών ζητημάτων που κάνουν οι εταιρείες. Λοιπόν, να σας πω λίγο για τον αγώνα των αγράφων, γιατί γράφουμε στον τίτλο μας 2018-2023. Για παράδειγμα, το 2018 ήταν ένα κομβικό σημείο που μάθαμε, ο περισσότερος κόσμος μάθαμε ότι δόθηκαν οι άδειες εγκατάστασης, τελικές άδειες εγκατάστασης για την Νιάλα και το Βοηδολίβαδο. Πριν το 2018 υπήρχε η κίνηση πολιτών για την προστασία του ευρυτανικού περιβάλλοντος στην Ευρυτανία, που κάποιοι άνθρωποι πάλευαν για χρόνια για κάποια αιωλικά στη μεριά της Ευρυτανίας, οι οποίοι είχαν πάρει κάποια τεχνογνωσία από ανθρώπους που πάλευαν στη Σκύρο. Γι' αυτό θέλω να σας δείξω ότι γενικά υπάρχει μία αλυσίδα, υπάρχουν κλωστές που ενώνουν τους ανθρώπους και η αλληλεγγύη ανάμεσα σε αυτούς που αγωνίζονται σε κάθε τόπο είναι πολύ σημαντική. Μετά από την κίνηση των πολιτών για την προστασία του ευρυτανικού περιβάλλοντος, το 2013 δημιουργήθηκε το Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων και προσπαθούσαν να κάνουν κάποια ενημέρωση. Τότε προσωπικά και εγώ δεν μπορεί να είχα ακούσει κάτι, αλλά δεν είχα δώσει σημασία, γιατί μου φαινόταν αδιανόητο να κάνουν κάποια τέτοια καταστροφή σε αυτά τα βουνά. Οπότε και εγώ μαζί με άλλους το 2018, που βγαίνουν τελικές άδειες, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό όντως συμβαίνει. Εκεί συναντιόμαστε κάποιοι άνθρωποι που έχουμε καταγωγή από τα άγραφα, κάποιοι άνθρωποι που ασχολούνται με τα βουνά, πεζοπορούν, φυσιολάτρες και ορειβάτες. Και η συνάντηση ήταν στον Αθηναϊκό Ορειβατικό Σύλλογο, που η συμμετοχή τους σε αυτές τις δράσεις ήταν έντονη και σημαντική από την αρχή, όπως και άλλων κάποιων λίγων ορειβατικών συλλόγων στην αρχή. Συναντιόμαστε και εκεί έχουν δημιουργηθεί το συντονιστικό Αθήνας Βρετανικών Συλλόγων και εμείς δημιουργήσαμε την Πρωτοβουλία Αθήνας για την Προστασία των Αγράφων σε άμεση συνεργασία με τα υπάρχοντα σχήματα και συλλόγους και με το Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων. Σας λέω λίγο ένα χρονολόγιο. Αυτό έγινε το Μάιο του 2018. Και εκείνη την περίοδο βγήκε και, για παράδειγμα, άρχισαν να ευαισθητοποιούνται και να γράφουν κείμενα όπως αυτό που σας διάβασα και κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Μετά το καλοκαίρι πηγαίνουμε στο ΣΤΕ, κάνουμε κάποιες προσφυγές. Γίνεται το 19 ένα κάμπ στο ορειβατικό καταφύγιο των Αγράφων. Πριν από αυτό το κάμπ, συγγνώμη, είχε γίνει από τον Ορειβατικό Σύλλογο Καρδίτσας, ο οποίος ήταν εξ αρχής και πριν το Δίκτυο Φορέων και Πολιτών ενημερωμένος για τα αιωλικά και έκανε κάποιες συστηματικές προσπάθειες ενημέρωσης. Είχαν κάνει μια πανελλαδική συνάντηση φίλων των αγράφων και εκεί είχε έρθει αρκετός κόσμος. Μετά κάναμε εμείς το κάμπ, από το κάμπ ξεπηδήσανε δύο ομάδες ξεχωριστές. Η Συνέλευση για την Υπεράσπιση των Βουνών και η Ανοιχτή Συνέλευση ενάντια στην Πράσινη Ανάπτυξη στην Καρδίτσα, οι οποίοι κινούνται κατά βάση κινηματικά και ήταν και ένα κομμάτι πολύ σημαντικό που έλειπε εκείνη τη στιγμή.
Μετά, εμείς ως Πρωτοβουλία Αθήνας για την Προστασία των Αγράφων, έχουμε τη σελίδα «Τα ελεύθερα βουνά χωρίς αιωλικά». Και μέσα από την Πρωτοβουλία αποφασίσαμε να φτιάξουμε μια επιτροπή αγώνα γραφειωτών, που να είναι μέσα άνθρωποι καταγόμενοι από την περιοχή και να προσπαθήσουν να δραστηριοποιούν τους τοπικούς συλλόγους και στα χωριά. Μετά δημιουργήθηκε το συντονιστικό αγώνα για τα άγραφα στην Καρδίτσα, με πολίτες και φορείς της Καρδίτσας. Μέσα σε αυτό το συντονιστικό όργανο υπάρχουν και άνθρωποι που ήταν εξ αρχής στον αγώνα μεμονωμένοι και βρήκαν εκεί κάποια τη συλλογικότητα που θέλανε. Νομίζω ότι αυτά, δεν υπάρχουν άλλες συλλογικότητες. Τα αναφέρω αυτά γιατί κάποιος μπορεί να έχει την απορία και τόσες συλλογικότητες γιατί υπάρχουν. Εμείς αυτό που βλέπαμε στην πορεία του αγώνα είναι ότι κάποια πράγματα μπορούμε να τα κάνουμε μαζί και τα έχουμε κάνει μαζί. Κάποια πράγματα τα έχουν κάνει μεμονωμένα κάποιες συλλογικότητες, κάποιες μαζί, δύο-τρεις. Γενικά υπάρχει μια μεγάλη συνεννόηση, θέλω να πιστεύω. Και δεν μας φαίνεται κακό να μπορεί κάποιος να εντάσσεται σε μία ομάδα που μπορεί να ορίζει τον τρόπο που θέλει να δράσει και τον τρόπο που θέλει, το λόγο που θέλει να βγάλει. Και ένα βασικό κομμάτι διαφοροποίησης είναι κάποιες ομάδες δεν πιστεύουν καθόλου στο θεσμικό αγώνα και είναι δικαίωμά τους. Απλά να σας πω για την Πρωτοβουλία, εμείς ποτέ δεν θέσαμε αυτό το, δεν ήμασταν ποτέ σε αυτό το δίλημα. Εξ αρχής αποφασίσαμε να παλέψουμε με ό,τι όπλα είχαμε και γι' αυτό το λόγο συμμετέχουμε σε πάρα πολλές διαβουλεύσεις. Αυτά τα λεγόμενα Δέλτα 11 που βγαίνουν όταν χρειάζεται, όταν βγαίνουν σε δημόσια διαβούλευση οι περιβαλλοντικές μελέτες. Για παράδειγμα, σε αυτά τα Δέλτα 11 έχουν συμμετοχή και πολλές περιβαλλοντικές οργανώσεις, κάποιες δηλαδή, που έχουν ασχοληθεί με το θέμα εξ αρχής, όπως η Ορνιθολογική και η Καλλιστό, ενώ αντίστοιχα άλλες είναι απούσες και δεν έχουν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Ωραία. Και λοιπόν, για παράδειγμα, για να δείτε ότι δεν είναι, πιστεύουμε ότι δεν είναι καθόλου κακός ο θεσμικός αγώνας, όταν γίνεται, εννοείται, παράλληλα και με τον κινηματικό, είναι ότι υπήρχαν η νίκη για την Νιάλα και το Βολιδολίβαδο είναι ένας συνδυασμός όλων αυτών των όλων αυτών των αγώνων, των κινηματικών, των κινητοποιήσεων, των διαβουλεύσεων, των συνεννοήσεων, των γράφων και είχαμε αυτή την πολύ σημαντική νίκη. Απλά επειδή καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ, χρειάζεται ενεργοβόρο για όλους και οι μελέτες αυτές είναι 500 σελίδων και χρειάζονται κάποιοι άνθρωποι που δουλεύουν εθελοντικά να δουλέψουν για ώρες, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό μπορεί να γίνει για κάποια βουνά. Αν αυτό είχε γίνει, για παράδειγμα, για όλα τα βουνά που έχουν εγκατασταθεί ή που απειλούνται, θα βρίσκαμε τόσα πολλά επιχειρήματα που θα είχαν καταρρεύσει όλα τους τα έργα. Απλά αυτό το πράγμα είναι φύση αδύνατο. Σε αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε. Για παράδειγμα, ο ΑΟΣ, ο Αθηναϊκός Ορειβατικός Σύλλογος, είχε καταθέσει ένα ΔΕΛΤΑ 11 για την Νιάλα και το Βοηδαλίβαδο, που κάποιοι και από την Πρωτοβουλία είχαν βοηθήσει στην επιχειρηματολογία και αναφέρανε χαρακτηριστικά ότι η ίδια εταιρεία, ο Ελάκτρο, για παράδειγμα, που θα έκανε το έργο, έβαζε σε αντιπαράθεση αντίστοιχα έργα που είχαν κάνει στο Άσκιο, τα δύο έργα στο Άσκιο. Κοιτάξω εδώ τις μελέτες να τις δείτε. Και έδειχνε κατά πόσο είχαν κάνει επικάλυψη της αδειοδοτούμενης γης κατά 7 φορές μεγαλύτερη σε πάρα πολλά σημεία, στις διανοίξεις δρόμων. Δηλαδή, οποιαδήποτε και εγκατεστημένο αιωλικές συστοιχίες έχουν γίνει στην Ελλάδα, και η καταστροφή, για παράδειγμα, που είχε γίνει στην Βιωτία, στην Εύβοια,
Αν είχαν μελετηθεί ένα προς ένα ακόμα και αυτά που έχουν γίνει, είναι εκπληκτικό το πόσες παρατυπίες και πόσο θα μπορούσαν αυτά να έχουν είτε σταματηθεί είτε οδηγηθεί σε κάποια πρόστιμα και να αποτελούν παράδειγμα για τα επόμενα. Ωραία. Σε αυτό το σημείο ήταν και αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως, ότι επειδή είναι τόσο μεγάλη η πολυπλοκότητα των έργων, τόσα πολλά και παντού, η κινηματική δράση, η συμμετοχή όλων μας είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή. Και δεν θα μπορεί να οδηγήσουμε να έχουμε νίκες αν δεν αποφασίσουμε ότι μας αφορά όλους και θέλουμε να έχουμε συμμετοχή σε αυτό. Θέλω να σας διαβάσω, να σας πω ότι η πρωτοβουλία μας εξ αρχής ήταν σε άμεση συνεννόηση με όλους τους τόπους στην Ελλάδα. Ποτέ δεν είδαμε ότι μας αφορούν μόνο τα άγραφα. Έχουμε προσπαθήσει και μέσα από τη σελίδα τα ελεύθερα βουνά χωρίς ολικά και μέσα από προσωπικές συνεννοήσεις να βοηθήσουμε άλλους τόπους. Μας έχουν βοηθήσει μεμονωμένοι άνθρωποι και συλλογικότητες από άλλους τόπους. Έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά που πραγματικά δεν πρέπει να την αφήσουμε να πάει χαμένη. Να το χρησιμοποιήσουμε σαν ένα έδαφος για να μπορέσουμε το επόμενο διάστημα να κάνουμε κάποιες συντονισμένες δράσεις, αποφασιστικές, και να οδηγήσουμε την κατάσταση εκεί που θέλουμε. Δηλαδή, οι ευκαιρίες και οι συγκυρίες είναι πολύ σημαντικές αυτό που συμβαίνει αυτό το διάστημα. Αυτά που σας ανέφερα, για παράδειγμα, για τα άγραφα, ό,τι έχω πει για τα άγραφα, ναι, μεν τα άγραφα μπορεί να είναι ένας τόπος αντίστασης, ελευθερίας, να είναι ιδιαίτερο φυσικού κάλους, αλλά και ποιο βουνό δεν είναι, για ποιο βουνό δεν αξίζει να παλέψεις, για ποιο ποτάμι, για ποιο τόπο. Οπότε όλα αυτά που έχουμε αναφέραμε και για το άρθρο, για παράδειγμα, που έγραψε ο Γιάννης Καστρίτσης, αφορούν και τα βουνά που κινδυνεύουν, τα βουνά που έχουν καταστραφεί. Και αυτά είναι λίγο λάθος να πούμε ότι εκεί δεν υπήρχαν είναι υπουλημένοι κάτοικοι ή δεν είναι απλά ή ήταν πολύ λίγοι, δεν ακούστηκαν, δεν βοηθήθηκαν. Νομίζω ότι η σωστή στάση είναι να καταλάβουμε ότι η ευθύνη είναι η ευθύνη για τα βουνά που έχουν καταστραφεί, η ευθύνη για τα βουνά και τους τόπους που κινδυνεύουν είναι ευθύνη όλων μας. Δηλαδή και εμείς φταίμε για την Εύβοια έτσι όπως έχει γίνει, για τη Νότια Εύβοια, ό,τι γίνει για τη Βόρεια Εύβοια, για τη Βιωτία, για τη Δυτική Μακεδονία. Είναι ευθύνη όλων μας. Ωραία. Ωραία. Θέλω να σας πω ένα άλλο σημείο του αγώνα. Ότι εξ αρχής, όπως σας είπα, ότι μας αφορούσαν όλοι οι τόποι, δεν προσπαθήσαμε να το κάνουμε σε τοπικιστικό επίπεδο. Εξ αρχής καταλάβαμε ότι δεν θέλαμε να μπούμε σε αντιπαράθεση με, για παράδειγμα, τις εξορίξεις υδρογοναθράκων. Για παράδειγμα, ότι έχουμε σταθερή επαφή με άλλες ομάδες που δραστηριοποιούνται σε όλα τα επαιδεία μέτωπα της ενέργειας. Από την αρχή καταλάβαμε ότι έπρεπε να αποφύγουμε τη μεγαλύτερη παγίδα των διλημάτων που θέτει ισχύουσα προπαγάνδα με απλουστεύσεις, όπως ότι άμα δεν θέλετε ολικά είσαστε υπέρ των ορυκτών καυσίμων. Και ελπίζουμε ότι δεν θα καταφέρουν να μας βάλουν ποτέ απέναντι, γιατί έχουμε αντιληφθεί ότι η ρίζα της οικολογικής κρίσης και η προσπάθεια για έβρεση βιώσιμων λύσεων βρίσκεται εκτός της συστημικής ρηχής οικολογικής ρητορικής των τελευταίων δεκαετιών, που προσανατολίζει την κοινή γνώμη από τη ρίζα του προβλήματος. Εδώ, σε αυτό το σημείο, θέλω να σας πω ότι μέσα στον Ιανουάριο του 20 έγινε η πρώτη συνάντηση συλλογικοτήτων για την ενέργεια, που ήταν μια πρωτοβουλία της ομάδας μας, της Πρωτοβουλίας Αθήνας για την Προστασία των Αγράφων, της Πρωτοβουλίας Αθήνας ενάντια των εξορίξεων και του Δίκτυου Μεσοχώρα SOS. Αυτό έγινε τον Ιανουάριο του 20. Τον Δεκέμβριο του 19 είχε προηγηθεί μια μεγάλη πορεία που είχαμε ανακοινώσει και είχε μεγάλη συμμετοχή στην Αθήνα για τα βουνά, την ημέρα των βουνών. Και ελπίζουμε αυτό το επόμενο διάστημα να έχει και συνέχεια. Αυτό είχε γίνει το 19, τώρα έχουμε 23.
Για το Δίκτυο Συλλογικότητων για την Ενέργεια, θέλω να σας αναφέρω ότι έχει γίνει μια προσπάθεια, έχουν γίνει τρεις συναντήσεις, έχουν δικτυωθεί αρκετές συλλογικότητες που ασχολούνται με τα ενεργειακά ζητήματα και έχουν βγάλει πάρα πολύ σημαντικά κείμενα, τα οποία υπάρχουν στο διαδίκτυο και μπορείτε να τα διαβάσετε. Και κάνουν κατά καιρούς πολλές σημαντικές τοποθετήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν της επικαιρότητας. Θα σας διαβάσω μόνο ένα κομμάτι που έγινε μια εισήγηση του Πανελλαδικού Δικτύου στη δεύτερη συνάντηση και συνοψίζει λίγο την κατάσταση που αφορά όλη τη χώρα. Λοιπόν, μια έντονη δραστηριότητα στον ενεργειακό τομέα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Εκτείνεται χωρικά σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, εκδηλώνεται σε όλους τους τομείς, ηλεκτροπαραγωγή παντός είδους, εξορίξεις, ενεργειακές υποδομές, δίκτυα μεταφοράς κλπ. Χαρακτηρίζεται από τα μεγάλα μεγέθη, ενισχύει το συγκεντρωτισμό του συστήματος διαχείρισης ενέργειας και επιβάλλεται με έναν εξαιρετικά βίαιο τρόπο. Για την υλοποίησή της προσαρμόζεται κατάλληλα το νομικό πλαίσιο, περιορίζεται ασφιχτικά η περιβαλλοντική προστασία και πρημοδοτείται απροκάλυπτα η δράση του κεφαλαίου. Οι ραγδαίες αυτές αλλαγές βιώνονται από την κοινωνία με επώδυνο τρόπο, ιδιαίτερα στις στοχοποιημένες περιοχές, ανεξάρτητα από το είδος της δραστηριότητας και τη βαρύτητα που αυτή έχει στους κεντρικούς σχεδιασμούς. Ταυτόχρονα, επειδή η διασπορά των ενεργειακών δραστηριοτήτων είναι εκτεταμένη, αρχίζουν να εισπράττονται όχι σαν άθροισμα μεμονωμένων τοπικών βλαπτικών περιστατικών, αλλά σαν ένα ενιαίο πρόβλημα γενικού ενδιαφέροντος και καθολικής ισχύως. Κάτι που επιβεβαιώνει και από την ορίμανση της ανάγκης για συντονισμένη κινηματική δράση. Η ρητορική και η επικοινωνιακή πολιτική που υπηρετούν τις παραπάνω συστημικές επιλογές αποδεικνύονται ανίκανες να συγκαλύψουν τις βαθύτερες επιδιώξεις των φορέων τους. Η προστασία του κλίματος, η ενεργειακή ασφάλεια, η προσδοκία της ευημερίας, ο στόχος της μετατροπής της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο, η γεωπολιτική ασφάλεια και άλλα δεν είναι παρά το προκάλημα μιας επιθετικής κερδοσκοπικής αντίληψης και το μέσο για την κοινωνική νομιμοποίηση της λογικής της ανάπτυξης, πράσινης ή μη, κάτι που όμως γίνεται πλέον αντιληπτό από μεγάλα στρώματα της κοινωνίας. Την αίσθηση αυτής της γενικευμένης δυσπιστίας και αμφισβήτησης του συνόλου σχεδόν των ενεργειακών δραστηριοτήτων την ενισχύει η συνειδητοποίηση αφενός της πλήρους εμπορευματικής παραγωγής της ενέργειας και της εγκατάλειψης κάθε σκέψης περί κοινού αγαθού και αφετέρου της καθολικής αποξένωσης της κοινωνίας από οποιοδήποτε είδους ενεργειακό σχεδιασμό. Αυτό που πραγματικά εισπράττουμε σαν πολίτες και οργανωμένες συλλογικότητες είναι πρακτικές λαϊλασίες της φύσης και αρπαγής γης, συρρήκνωση της βιοποικιλότητας και των παραγωγικών δραστηριοτήτων που αλλοιώνουν τα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των τοπικών κοινωνιών, φαινόμενα επικυριαρχίας τοπικά και γενικά των οικονομικών συμφερόντων, μεγένθηση των προβλημάτων πρόσβασης στις υπηρεσίες ενέργειας εξαιτίας του υψηλού κόστους, εξάπλωση της ενεργειακής φτώχειας, γεωπολιτική αβεβαιότητα και κινδύνους πολεμικής εμπλοκής, σαν συνέπεια των μέγα σχεδίων εξόρυξης υδρογόνων ανθράκων, εξάρτηση από εταιρικές και διακρατικές πολιτικές διαμοιρασμού της πίτας, των ενεργειακών πόρων κλπ. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η εστίαση του προβληματισμού αποκλειστικά στο ζήτημα της αλλαγής του ενεργειακού μείγματος με άξονα τη μείωση της χρήσης των ορυκτών καυσίμων και εντατικοποίηση της χρήσης μεθοδολογικών ΑΠΕ, ΒΑΠΕ στην ουσία, βιομηχανικών ΑΠΕ, φαντάζει επιφανειακή και ατελέσφορη, καθώς αδυνατεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στην ουσία του και παρακάμπτει ουσιαστικές παραμέτρους του, με ορατό τον κίνδυνο να οδηγεί στη δημιουργία νέων πληγών χωρίς να θεραπεύσει τις παλιές. Υπάρχει κατά συνέπεια μια διπλή ανάγκη. Αφενός αυτής μιας γενικότερης θεώρησης του ζητήματος της ενέργειας και αφετέρου τη διαμόρφωση ενός πλατιού κοινωνικού με τόπο αμφισβήτησης και ανατροπής των κυρίαρχων επιλογών. Αυτό το κείμενο υπάρχει ανερτημένο στο blogspot του Δικτύου Συλλογικότητων για την Ενέργεια. Ακολουθούν οι 7 θέσεις που είχαν οριστεί τότε στο. 9 θέσεις που είχαν οριστεί τότε στη συνεδρίαση. Θα αναφέρω μόνο την τελευταία, μπορείτε να διαβάσετε. Η υιοθέτηση αυτής της εναλλακτικής αντίληψης δεν περιορίζεται στην παρεμπόδιση και αντιμετώπιση μεμονωμένων ενεργειακών δραστηριοτήτων, αλλά χρειάζεται αναπόφευκτα να ενσωματεθεί στο στρατογικό προσανατολισμό των κινημάτων και να στηριχτεί σε μια συνολική θεώρηση των πολιτικών για την ενέργεια ως μέρος των γενικότερων πολιτικών για ένα ριζικό κοινωνικό-οικολογικό μετασχηματισμό.
ήθελα να σας δείξω κάπως, διάβασα κάποια κείμενα, να σας δείξω την πολυπλοκότητα και την πολύπλευρη αντιμετώπιση των ζητημάτων. Ωραία. Άκουγα χτες κάποιος ομιλητής από τις Κουριές, μίλησε για κοινωνική ασφυξία, πολιτική ασφυξία και για περιβαλλοντικά κινήματα που θέτουν ζητήματα δημοκρατίας και είναι ακριβώς έτσι. Αναφέρθηκε σε ποιον ανήκει ο τόπος, ποιος αποφασίζει και με ποιες διαδικασίες. Όλα αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν στη συλλογικότητα, στους ανθρώπους που συμμετέχουν και επαναλαμβάνω ότι είναι ένα κομβικό σημείο και η οργή μας και η θλίψη και η απελπισία και ο λυγμός μας πρέπει να γίνει ένας πανελλαδικός ξεσηκωμός και είναι η ώρα αυτή τη στιγμή και με τα γεγονότα που συμβαίνουν και με, για παράδειγμα, την εξαθλίωση όπως είχατε δει στον Θεσσαλικό κάμπο και με τις πλημμύρες και την κατάσταση που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι είναι βασικό χαρακτηριστικό της ομάδας μας και των συνεννοήσεων και όλων των ομάδων αυτή η ενότητα, αυτή ο σεβασμός, η αλληλοϊσποστήριξη, η αλληλεγγύη και με τους ανθρώπους που συμμετέχουν στις συλλογικότητες των αγράφων και με άλλους τόπους και με ανθρώπους όπως για παράδειγμα ανεξάρτητους δημοσιογράφους όπως ο Τάσος Σαραντής που ήταν υποστηρικτής της όλων των αγώνων τα τελευταία χρόνια και τα ανέδειξε και πιστεύουμε ότι και εμείς σταθήκαμε αντάξια στο πλευρό του όταν χρειάστηκε τη βοήθειά μας για αυτή την αγωγή, όπως πολύ σωστά μιλήσανε και χθες για τις αγωγές ΛΑΠ. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία. Είναι εντυπωσιακό πόσο κοινές είναι οι προκλήσεις και πόσο κοινά τα συναισθήματα μεταξύ των ανθρώπων που αγωνίζονται ενάντια σε διαφορετικού είδους λερνές ύδρες στους τόπους τους. Μία ένσταση έχω μόνο. Κοινή η οργή, κοινή η θλίψη, αλλά πήραμε ένα μήνυμα σήμερα από το συγκλονιστικό Γιάννη Μάγκο, όχι απελπισία. Ναι. Ωραία. Αν υπάρχουν ερωτήσεις για τη Σοφία. Επειδή είπατε ότι έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές διαφορετικές κινήσεις, οι οποίες προσπαθούν το ίδιο πράγμα, απολαμβάνει το ίδιο πράγμα, σε πόσο χρόνο, σε πόσο χρονική περίοδο η κίνηση πολιτών για την προστασία του βρετανικού περιβάλλοντος, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το 10. Το 13 ήταν το δίκτυο φορέων και πολιτών για την προστασία των αγράφων και στο διάστημα που αναφέρθηκα, 18 με 23, έχουν δημιουργηθεί, γιατί τότε έγινε ευρέως αντιληπτή το μέγεθος της κατάστασης και την αναγκαιότητα ότι ήταν σε τελικό στάδιο, δηλαδή το διάστημα 18 με 23. Κυρίως. Ναι. Ένας αγώνος που έχει ξεκινήσει από το 10. Αλλά ένας αγώνας, όπως είπαμε, που αυτοί το 10 πήρανε τη σκυτάλη από ανθρώπους από την αγώνα της Κύρου, που κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πραγματικά αυτό είναι ένα σπουδαίο πράγμα που έχει συμβεί στον αγώνα όλων μας στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που αγωνίζονται χρόνια, ακατάπαυστα, και βοηθάνε ο ένας τον άλλον. Οπότε τίποτα δεν πάει χαμένο πραγματικά. Ο ένας αγώνας βοηθάει τον άλλο και όλοι συνεχίζουν. Ο αγώνας της Κύρου ήταν, δυστυχώς δεν θυμάμαι ακριβώς από πότε, αλλά ήταν πριν ήταν το 6 ή το 7, είχε ξεκινήσει. Εμείς προερχόμενοι από τις Κουριές, έτσι, κάποια στιγμή για κάποια χρόνια υπήρχε γύρω στις 27 επιτροπές, μόνο στη Χαλκιδική της και της Θεσσαλονίκη, οι οποίες ουσιαστικά οι πιο πολλές τώρα έχουν μείνει χωρίς όμορφα. Δεν υπάρχει κόσμος να συνεχίζει λόγο μέσα από αυτές τις επιτροπές. Και γι' αυτό το λόγο και το θίγω, έτσι, μου κάνει εντύπωση, γιατί από τη μια είναι πολύ ωραίο αυτό, έτσι, όπως τοποθετήθηκες, ότι εννοείται ότι ο καθένας, ακόμα και μόνος του, μπορεί να συστήσει.
στήσει κάποιο περιβαλλοντικό οργανισμό, έτσι, και να μιλάει. Γι' αυτό και έχει και το δικαίωμα να το κάνει. Απλά πολλές φορές και συζητώντας μέσα στην Επιτροπή Αγώνα Παναγίας, συζητήσαμε την παρομοίωση με τον κατακαιρματισμό της αριστεράς. Δηλαδή, όταν κατακαιρματίζεις ένα ισχυρό σώμα, δεν τους φέρνεις ποτέ στην εξουσία. Είναι μια παρομοίωση που έχουμε κάνει. Ωστόσο, άμα πεις ότι διαιρώ το κύτταρο, φτιάχνω τον οργανισμό. Ανάλογα δηλαδή το πώς την πλευρά που θα το δείκανες. Τώρα, το κομμάτι αυτό που μπορώ να μιλάω στον ίδιο. Εννοείται. Ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό με το παραλληλικό ξεσηκωμό, αλλά εγώ θα το κάνω ακόμα μεγαλύτερο και θα κάνω παγκόσμιο ξεσηκωμό. Δεν μου φτάνει μόνο ο πανελλαδικός. Και εκεί μου έρχεται κάτι που μας μάθανε οι ξένοι, που πραγματικά σε δράμα είναι στον αγώνα της των σκοπιών. Μπορεί η ίδια η Μεγάλη Παναγία να μας αναγνωρίζει και να μην θεωρεί ότι υπάρχουμε. Ωστόσο, παγκόσμια, την Επιτροπή Αγώνα Παναγίας την αναγνωρίζουν πάρα πολλές οργανώσεις. Και είναι αυτό το κιτσιτάτο, κατά κάποιο τρόπο, το Think Local, Act Global. Δηλαδή, σκέψου τοπικά, αλλά δράση παγκόσμια. Και πραγματικά είναι απίστευτη και πολύ συγκινητική και η οικονομική στήριξη και η ψυχολογική στήριξη και το πόσα άτομα από εξωτερικό, από όλο τον κόσμο, έχουν συντράξει αυτό τον αγώνα. Δηλαδή, ζητήστε το. Αξιώστε το. Πώς να το πω. Δεν είναι μόνο το πανελλαδικό. Μπορεί στα πανελλαδικά. Γιατί έχουμε και ένα κακό προηγούμενο εμείς οι Έλληνες να θεωρούμαστε. Είναι αυτό το ψυχοπόστεμα. Έτσι. Τώρα τι μας είπες κι εσύ. Υπάρχει αυτή πολύ ριζωμένο αρχέτυπο μέσα στην ελληνική κουλτούρα. Ζητήστε το παγκόσμιο, πώς να σου πω. Είναι σημαντικό, θα δυναμώνει αυτό το πράγμα. Και εγώ θα μ' αρέσει, θέλω να το θίξω, το εμείς θέλουμε. Από τη μία το σέβομαι και το κατανοώ, από την άλλη το να μπαίνω σε μία λογική λόγου ότι φταίω για το... κάνει τελικά τους ανθρώπους πιο ανίσχυρους. Είναι πολύ σημαντικό να ισχυροποιηθεί η θέση μας και να μην μπαίνουμε από τη θέση του φταίου. Ναι, από την δεύτερη φταίω και εγώ, έχω κινητό. Το κινητό μου έχει βγει από τις ορίξεις. Δηλαδή, προσπαθώντας να κάνουμε ένα αγώνα για το... έχοντας να αντιμετωπίσουμε μία Ελντοράδο εδώ, και η ίδια το όνομα το λέει, Ελντοράδο, το είπες και στο... έτσι. Απαντήστε σε όλα τα άβολα ερωτήματα. Κάντε το μεταξύ σας. Το τι μου λες κι εσύ και γιατί να μην έχουμε για άνεμο και μήτριες, αφού είναι πράσινη ανάπτυξη. Απαντήστε σε όλα, δηλαδή κάντε όλες τις άβολες ερωτήσεις μεταξύ σας και ισχυροποιηθείτε. Απαντήστε στα πάντα, ακόμα και στο παραμικρό που θα σκεφτείτε, το οποίο μέσα στο βάθος σε μια γωνίδα του μυαλού μου, το έχω ως, πώς να σου πω, ότι ίσως να έχω και δίκιο και οι άλλοι μετά, θα πρέπει να βρω έναν τρόπο να έχω αυτό τον, την ισχυρή μου θέση. Ούτε καν αντίλογο θα το πω. Την ισχυρή μου θέση. Αυτά. Ωραία. Και μακάρι να μπορέσουμε πραγματικά να είμαστε κοντά και να το... Επίσης και ο ίδιος ο λόγος, ότι κάτι που το κάνουμε πολύ συχνά λάθος μέσα στη συνέλευσή μας και στον τόπο μας, πριν γίνει το οτιδήποτε, δρούσαμε διαφημιστικά προς την ίδια την εταιρεία. Δηλαδή, βγαίναμε δημόσια και λέγαμε θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο, θα γίνει κι άλλο. Ήταν λες και εμείς ήμασταν οι διαφημιστές της Ελντοράδο ή της TPX. Και μας πήρε χρόνο να καταλάβουμε ότι είναι λάθος αυτός ο λόγος. Είναι λάθος αυτός ο τρόπος. Εμείς μπορούμε να λέμε το τι θα γίνει από αυτό που εμείς θέλουμε να γίνει. Το δάσος μας θα μείνει έτσι, οι αιτοί μας είναι ακόμα εκεί και θα συνεχίσουν να είναι για πάντα. Μην τους δίνετε το δικό σας λόγο. Μία σκέψη. Ευχαριστούμε πολύ.
Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, οπωσδήποτε θα ακολουθήσει και συζήτηση μετά. Να περάσουμε στην ίδια. Μόνο να προσθέσω κάτι σε αυτό. Είμαστε σε επικοινωνία με κινήματα από το εξωτερικό, απλά δεν το ανέφερα. Και είναι ένα αυτό στάδιο που είναι, σε αυτό το στάδιο που συζητάμε, που σας είπα πριν, είναι και ένα στάδιο που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, επικοινωνία με κινήματα το εξωτερικό. Για παράδειγμα με το Μεξικό, την Ισπανία, αντίστοιχα κινήματα για κοινές δράσεις. Το άλλο που όντως τα άτομα μπορεί, ότι μπορεί να υπάρχει ένας κατακαιρματισμός, εμείς δεν το είδαμε έτσι. Το είδαμε σαν μια ευελιξία, ώστε να μην αναλωθούμε σε συζητήσεις. Υπάρχει ένας σεβασμός μεταξύ των ομάδων και των ανθρώπων και έχουν γίνει πάρα πολλά από μεμονωμένα άτομα. Είναι εντυπωσιακό ότι μπορεί να γίνει από μεμονωμένα άτομα και πρωτοβουλίες ανθρώπων που σέβονται και αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητα της κατάστασης. Και το άλλο, το εμείς φταίμε, εγώ το είπα πιο πολύ σαν αίσθηση ευθύνης, ότι δεν είχαμε σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Όταν ήταν κάποιοι άνθρωποι και φωνάζανε για αυτά τα μέρη, δεν είχαμε τα σωστά αντανακλαστικά να τα υπερασπιστούμε κι εμείς, γιατί μας αφορούσε και εμάς, άσχετα αν δεν ήταν στον τόπο μας. Αυτό εννοούσα πιο πολύ. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ για την τοπική. Εμείς ευχαριστούμε. Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που λες. Ούτε και εμείς είχαμε και ίσως και όσοι και έχουμε κάποιες φορές. Γιατί τρέχουν πολλά πράγματα. Το λέω μόνο από την αίσθηση το ότι όταν αισθάνεσαι ότι φταίς, νιώθεις λίγος. Και είναι σκληρός αγώνας και θα κρατήσει πάρα πολλά πράγματα. Όσο πιο πολύ είμαστε, τόσο πιο ουσιαστικό θα είναι. Μεγάλη διαφορά με τα κινήματα, τα μεταλλικά και τα μικρά για τις άνθρωπες, σε σχέση με το δικό σας, είναι ότι οι ομάδες που ασχολούνται δεν έρχονται σε σύγκρουση με την τοπική κοινωνία. Προς το παρόν. Και όσο πρέπει να γυρώσει η τοπική κοινωνία έρχεται μαζί τους. Ενώ ότι δεν δουλεύουν σε αυτά. Δεν έχουν θέσεις εργασίας, οπότε είναι πιο απλό. Δεν ξέρω σε εσάς, σε εμάς τουλάχιστον στην Δυτική Μακεδονία, δεν έχουμε τοπική κοινωνία απέναντί μας. Μπορεί να διαφορεί, μπορεί να εξαγοράζει τα πιθανά, αλλά δεν το κάνει με έναν τρόπο δυναμικό να βγει, να συμφωστεί μαζί μας ή οτιδήποτε. Συνήθως, να το πούμε, όταν ενημερώνεται, πείθεται εν μέρη και ένα μεγάλο κομμάτι και σας ακολουθεί κιόλα. Οπότε αυτό είναι μεγάλη διαφορά, γιατί όταν εσείς έχετε αυτό, ότι τη σύγκρουση με, όχι με τις εταιρείες μόνο, αλλά και με την τοπική κοινωνία. Αυτό είναι μεγάλη διαφορά. Είναι μεγάλη διαφορά, αλλά υπάρχει και εδώ και στο τομέα των ολικών. Υπάρχουν θέσεις εργασίας που τάζουν. Δεν είναι σε τέτοιο μεγάλο βαθμό ώστε να υπάρχει τέτοιο χάσμα. Αλλά υπάρχει, παράδειγμα. Στους εργολάβους. Θέσεις για ένα κτηνοτρόφο που ήταν 20 ευρώ τη μέρα για να φυλάει τα μηχανήματα. Δηλαδή, εκπορνεύουν με κάποιο τρόπο την τοπική κοινωνία, έχουν τον τρόπο τους και εκεί. Ναι, άλλη κλίμακα εντελώς και άνηση κλίμακα. Ωραία. Ωραία. Ασχολείστε με την διακοπή, ναι, 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 ναι.